Νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία μετά από πολύ καιρό να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Πικραμένο, εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα Τουρκίας και υπηρεσιών πληροφοριών. Σας θυμίζω ότι είναι ο συγγραφέας ενός βιβλίου που είχαμε παρουσιάσει εδώ, Μιτ, η φωλιά του τουρκικού παρακράτους, και βεβαίως συγγραφέας του βιβλίου Οι Μυστικές Υπηρεσίες στον 21ο αιώνα. Πάμε στο Παρίσι λοιπόν να βρούμε εκεί τον κύριο Πικραμένο. Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, Μασσαλία, όχι Παρίσι έτσι. Μασσαλία. Υπάρχει, δοθείς ευκαιρία. Νότια Γαλλία, ναι, το κάνουν όλοι λάθος, δεν πειράζει. Κώστα, υπάρχει μία πρώτη έτσι αίσθηση, τα ακούσουμε από πρώτο χέρι, των αποτελεσμάτων στη Γαλλία, θα σε πω αλλού δηλαδή, και των καταγγελιών ότι το Υπουργείο Εσωτερικών κάπως τα μαγειρεύει τα αποτελέσματα. Γιώργο, όλο τυχαίως έτσι έβαλα το ράδιο εδώ και 45 λεπτά, οπότε άκουσα το σχολείο σου, άκουσα και την παρέμβαση του κύριου Λαφαζάνη. Ναι, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που θυμίζει λίγο βαθύ κράτος, καταγγελίες για διαφθορά, καταγγελίες για νοθεία αν θέλεις στα εκλογικά αποτελέσματα. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη Γαλλία, να το πούμε στον κόσμο που μας ακούει. Ο εκλογικός νόμος εδώ δεν είναι αναλογικός. Δηλαδή τα κόμματα δεν αντιπροσωπεύονται στο κοινοβούλιο με βάση τα ποσοστά των εκλογών. Περνάνε όσοι έχουν πάνω από 10% στο δεύτερο γύρο, είναι αυτό στα γαλλικά που το λέμε μπαλωτάζ. Αυτό τι έχει ως αποτέλεσμα? Η Λεπέν για παράδειγμα, που ήταν αν θέλεις το πρώτο κόμμα της αντιπολίτευσης, αντί να έχει 150-200 βουλευτές στη Γαλλία, έχει μόνο 15-20-30 βουλευτές. Είναι αν θέλεις ένα σύστημα το οποίο ευνοεί τα λεγόμενα κεντρώα κόμματα, τα κόμματα εξουσίας. Εκεί λοιπόν παίζεται τώρα το παιχνίδι, αν θα μπορέσει να έχει ο Μακρόν τη λεγόμενη οριακή αν θέλεις πλειοψηφία, γιατί έχουμε το συνταξιοδοτικό στη Γαλλία, το οποίο θα τρέξει την επόμενη χρονιά. Αν δεν κάνει το συνταξιοδοτικό, όλη η πενταετία αν θέλεις ακυρώνεται, διότι ήταν η σημαία του Μακρόν από την πρώτη του θητεία ότι στη δεύτερη θητεία θα λύσει οριστικά το συνταξιοδοτικό για τις επόμενες γενιές. Μάλιστα. Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι πάμε σε μια πενταετία ούτως ή άλλως, όποιο και είναι το αποτέλεσμα, και εδώ να το κλείσουμε, η οποία θα είναι εξαιρετικά δύσκολη, σκληρή στη Γαλλία, με ό,τι σημαίνει και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, γιατί η Γαλλία δεν είναι μια τυχαία χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, οι δημοσιογράφοι λένε ότι για μας τρίβουν τα χέρια τους αν θέλεις, διότι θα γίνει σφαγή από εδώ και πέρα στο κοινοβούλιο, με την έννοια ότι νομοσχέδιο προς νομοσχέδιο θα πρέπει να βρίσκει ευκαιριακούς συμμάχους ο Μακρόν για να μπορεί να τα περνάει. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι τέτοια η μορφή του πολιτικού συστήματος στη Γαλλία. Πάντως είναι εντυπωσιακό έτσι, ότι λίγες εβδομάδες μετά την επικράτησή του ως πρόεδρος, στο κοινοβούλιο δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχει συμβεί, ξέρεις πότε Γιώργο, ότι στα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν είχαμε πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Σιράκ και είχαμε τον Ζοσπέν τον Σοσιαλιστή. Σωστό, έχεις δίκιο. Πρωθυπουργό, έχεις δίκιο. Όπου εκεί περάσανε 4 χρόνια χωρίς να γίνει τίποτα. Ο Μελανσόν θα το πάει σκληρά, πιστεύεις? Ο Μελανσόν έκανε την κίνηση ΜΑΤ. Μπόρεσε για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια να συσπυρώσει σοσιαλιστές και οικολόγους και να βγει μπροστά. Αν θέλεις, είναι σήμερα η πρώτη στη Γαλλία πολιτική φυσιογνωμία που μπορεί και χειρίζεται στο προκήνιο και στο παρασκήνιο όλο το σύστημα. Ακόμα και οι αντιπαλοί του βγάζουν το καπέλο και αναγνωρίζουν τις ικανότητές του. Είναι μεγάλη μορφή. Μάλιστα. Άσχετα αν συμφωνεί κάποιος μαζί. Αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα καθημάς, γιατί έχεις περιγράψει και μέσα από τη συγγραφική σου δουλειά, αλλά όχι μόνο, και από την έρευνα σου ως εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ρόλο του βαθέως κράτους. Και μιλάω τώρα για ένα κοινό στην Ελλάδα που προσπαθούμε να το συνηθίσουμε στο να μπει στο αφήγημα τρώμε ή όχι χταπόδια. Αυτό είναι στην επίσημη ατζέντα και της δημόσιας τηλεόρασης ως μείζον θέμα. Αλλά την ίδια ώρα έχεις τα σκοτεινά χταπόδια που παίζουν τα δικά τους παιχνίδια. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν αρχικώς, κατά πόσο σε όλο αυτό που είναι αναβαθμισμένη ποιοτικά ως προς τις απειλές στην Τουρκία, αλλά κατά πάγια αρχή, παίζει ρόλο σκληρός πυρήνας, και αν έτσι ερμηνεύεις και την πλειοδοσία μεταξύ κυβέρνησης Ερντογάν, συστήματος Ερντογάν και αντιπολίτευσης, ποιος θα είναι πιο σκληρός, αν εδώ ο ενοποιητικός παράγοντας είναι το βαθύ κράτος? Γιώργο, πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, μου έχει ανέβει πίεση.
μου είχε ανέβει πίεση, διότι άκουσα πριν από λίγο τον κύριο Λαφαζάνη και αν μου επιτρέπεις θέλω να βάλω φωτιά στην κουβέντα. Αυτά που είπε πριν από λίγο ο κύριος Λαφαζάνης δεν είναι μόνο απαράδεκτα, είναι ντροπιαστικά. Και ο κύριος Λαφαζάνης μπορεί να έχει προβλήματα αυτή τη στιγμή και με την εισαγγελία. Δηλαδή να πάρει ποινική μορφή αυτό που έχει πει. Μας ανακοίνωσε πριν από λίγο, δεν μιλάω για τις θέσεις του αν η Ρωσία είχε δίκιο ή όχι να κάνει ό,τι κάνει στην Ουκρανία. Μας ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι μπαινοβγαίνει στη ρωσική πρεσβεία. Ρωσική πρεσβεία σημαίνει ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και μάλιστα ιδρύει νέο κόμμα. Θέλω να ενημερώσω τον κόσμο που μας ακούει, διότι η εκπομπή έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών χρηματοδοτούν στην Ευρώπη μεγάλο αριθμό κομμάτων της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς. Στη Γαλλία είναι γνωστό τη σπάση ότι και ο Ζεμούρ και η Λεπέν έχουν στηριχτεί. Μάλιστα η Λεπέν έχει 12 εκατομμύρια. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ. Εντάξει, εσύ θα μισό το πεις. Εγώ μισό δεν... λεπτό. Στην Τουρκία, μισό υπάρχει... λεπτό εγώ, Κωστή, μου επιτρέπεις. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει Έλληνας πολιτικός που θα χρηματιστεί για να φτιάξει κόμμα. Όχι, από καμία πρεσβεία. Να ολοκληρώσω, Γιώργο. Έτσι. Υπάρχει πάγια πολιτική από το Κρεμλίνο να στηριχτούν κόμματα είτε σε επικοινωνιακό είτε σε οικονομικό επίπεδο. Καλά, όλες οι πρεσβείες το κάνουν αυτό. Πριν από λίγο απροκάλυπτα είπε ότι μπαινοβγαίνει στην ρωσική πρεσβεία. Δεν είπε αυτό. Αυτό είπε ότι πήγε. Μισό λεπτό. Ότι γίνεται ο ίδιος πράκτορας προπαγάνδας μισό λεπτό του Κρεμλίνου. Κωστή. Η Ρωσία την ίδια, επέτρεψε μου Γιώργο, είναι εσύ πολύ θα το πεις, εγώ αυτό, δεν λογοκρίνω κανένα, αλλά θέλω να με ακούς προσεκτικά. Στη Ρωσία, να μας ακούνε οι άνθρωποι που ακούν αυτή τη στιγμή να το σημειώσουν, στη Ρωσία, αυτό που κάνει ο κύριος Λαφαζάνης αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι έγκλημα με βάση το ρωσικό ποινικό κώδικα. Θεωρείται πράκτορας ξένης χώρας. Δεν αναφέρομαι σε κατασκοπία. Αναφέρομαι σε προπαγάνδα και προώθηση θέσεων και συμφερόντων τρίτης χώρας. Εντάξει, εσύ το είπες. Ευρώπη, εσύ το δεν είπες. Υπάρχει αντίστοιχο άρθρο στον ποινικό κώδικα. Αλλά να βγαίνει απροκάλυπτα να λέει αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι δεν έχει αίσθηση κινδύνου. Αυτό του λέω μόνο. Τον προειδοποιώ. Τίποτα παραπάνω. Εντάξει, εσύ το είπες. Εγώ οφείλω να πω ότι δεν είπε ότι μπαινοβγαίνει. Είπε ότι πήγε στα πλαίσια του εορτασμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτό έχει είπε. Έχει κάνει και άλλα προηγούμενα. Δεν το ξέρω εγώ. Να τα πούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στο προκείμενο. Το είπες αυτό που ήθελες. Εδώ ακούγονται όλα. Το έχω πει αυτό. Λοιπόν, θέλω να επαναλάβω το ερώτημα. Αυτή η κίνηση από τη μία της κυβέρνησης Ερντογάν και από την άλλη η πλειοδοσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πέρα από τη στρατηγική, την πάγια του αναθεωρητισμού της Τουρκίας, θεωρείς ότι ενδέχεται να συντονίζεται από το βαθύ κράτος? Λοιπόν, Γιώργο, από το 1995, διότι πολλή θεωρία στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, ουδής μιλάει με πρακτικό και κατανοητό λόγο. Από το 1995 με το Κάζους Μπέλι, έχουμε την απειλή πολέμου. Αυτή η απειλή πολέμου έληξε το 2019. Τι έγινε το 2019? Η θεωρία, το δόγμα του Μαβί Βατάν εντάχθηκε οριστικά και αμετάκλητα στη στρατηγική εθνικής ασφαλείας της Τουρκίας. Οπότε, επειδή κάθε τόσο κάνεις την ερώτηση αν έχει αναβαθμιστεί. Δεν έχει αναβαθμιστεί. Έχουμε περάσει από την απειλή πολέμου στην κήρυξη του πολέμου. Πώς εκδηλώνεται αυτή η κήρυξη του πολέμου? Προς το παρόν με το λεγόμενο υβριδικό πόλεμο. Τι είναι ο υβριδικός πόλεμος για να καταλάβει ο κόσμος? Είναι τα λεγόμενα ενεργητικά μέτρα. Τι είναι τα ενεργητικά μέτρα? Είναι ο ψυχολογικός πόλεμος, αυτό δηλαδή κάθε μέρα το βερμπαλιστικό περί απειλών, εγώ δεν αυτά που λέω δεν αστειεύομαι, τα λέω σοβαρά, όλο αυτό σε επίπεδο επικοινωνιακής διαχείρισης και μετά περνάμε στις λεγόμενες ειδικές επιχειρήσεις. Αυτό, Γιώργο, για να το καταλάβει ο κόσμος, μπορεί να ξεκινήσει με έναν ναυτικό αποκλεισμό νησιού για να μην γίνεται η τροφοδοσία, μπορεί όμως να οδηγήσει να πληγεί ακόμα και η φρουρά στην Καλόλυμνο ή στο Φαρμακονήσι από ένα τουρκικό Μπαϊρακτάρ, για να λέμε πραγματικά σενάρια και να μην αερολογούμε. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το σημείο αν φτάσουμε, περνάμε από τον υβριδικό πόλεμο στη λεγόμενη τοπική σύραξη. Η ουσία είναι, μπορεί το ελληνικό κράτος, ένοπλες δυνάμεις, πολιτικό προσωπικό, δημοσιογράφοι, αλλά και η ίδια η κοινωνία να διαχειριστεί μια κατάσταση που δεν την έχουμε ζήσει από τον εμφύλιο πόλεμο και μετά.
Αυτό είναι η μία εκδοχή. Έχεις ακούσει και την άλλη εκδοχή, η μόχλευση να είναι σε αυτό καθεαυτό το εσωτερικό της Τουρκίας. Τι πιθανότητες της δίνεις? Λοιπόν, δηλαδή κατά τα πρότυπα του πραξικοπήματος που... Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Αυτά πάνε συνδυαστικά. Δηλαδή, αν οι επικοινωνιολόγοι του Ερντογάν του λένε ότι η πόλωση ενισχύει την εσωτερική σου στρατηγική και αν τα γενικά επιτελεία του λένε ότι αυτό που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε είναι 100% σίγουρο και η Ελλάδα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εν προκειμένου δεν θα αντιδράσει, θα το κάνει γιατί έχει αν θέλεις κουμπώσει την επιτυχία. Από εκεί και πέρα, αν ακόμα και αυτό που θα κάνει δεν του βγει δημοσκοπικά και φανεί ότι προς το τέλος φτάνοντας σε εκλογές χάνει, σε περίπτωση που βγει η αντιπολίτευση ή σε περίπτωση που ο ίδιος θα μαγειρέψει και μέσω νοθείας βγει πρόεδρος, στην Τουρκία ο κόσμος θα βγει ούτως ή άλλως στον δρόμο. Για αυτή την περίπτωση λοιπόν και η ΜΙΤ και η ΣΑΝΤΑΤ, η παραστρατιωτική οργάνωση που έχει ενεργήσει και στη Συρία και στη Λιβύη, θα βγει όπως βγήκε και το 16. Το 16 αν θέλεις ήταν ακόμα στα Σπάργανα, τώρα πλέον έχουν και τους Σύρους μισθοφόρους, οπότε θα χυθεί πολύ αίμα στις μεγαλοπόλεις της Τουρκίας. Αν γίνει αυτό, την εξουσία θα αναλάβει ο στρατός για ένα διάστημα προκειμένου να έρθει και πάλι τάξη όπως έγινε το Σεπτέμβριο του 1980. Άρα, κατά τη γνώμη σου, μπορεί να παίζουν και τα δύο συνδυαστικά. Εννοείται ότι παίζουν, όχι μπορεί να παίζουν, παίζουν συνδυαστικά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μετράμε. Σήμερα ο μήνας έχει 14 Ιουνίου. Σε ένα χρόνο ακριβώς από τώρα είναι, αν θέλεις, η τελική, πώς το λέμε, η ημερομηνία για τις εκλογές. Δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε μέχρι τον Ιούνιο. Από σήμερα μετράμε, έχει ξεκινήσει δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό που, λοιπόν, που λες? Είναι ότι... θέμα timing, Γιώργο, των επικοινωνιολόγων και του Γενικού Επιτελείου πότε θα κρίνουν τη στιγμή κατάλληλη. Α, σε αυτό το κλίμα λοιπόν που εσύ λες ότι έχει αναβαθμιστεί πλήρως η στάση της Τουρκίας και εναντί ημών και της Κύπρου και... Ναι, είμαστε σε κήρυξη πολέμου, δεν είναι σπέκουλα αυτό που λέμε. Να μην το επαναλαμβάνουμε και οι δημοσιογράφοι, νομίζετε ότι έχει αναβαθμιστεί. Σταματήστε αυτή την παραφιλολογία. Μπαίνουμε στη λογική πώς διαχειριζόμαστε τον πόλεμο. Εκεί είμαστε τώρα, Γιώργο, όχι εμείς θα το... Δεν είμαστε εμείς που θα δώσουμε λύση. Τα επιτελεία και το Μαξίμου πρέπει να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Κακά τα ψέματα. Κατά την εκτίμησή σου αυτό εδράζεται στην εξάπλωση όλης αυτής της πολιτικής γαλάζιας πατρίδας. Η αντιπολίτευση σε αυτό, στην Τουρκία... Η αντιπολίτευση, να το πούμε να καταλάβουμε, στην Τουρκία υπάρχουν τρεις πολιτικές οικογένειες. Είναι οι εθνικιστές και μαλιστές, είναι οι υπερεθνικιστές γκρίζοι λύκοι και είναι και οι νεοοθωμανοί του Ερντογάν. Στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής δεν έχουν διαφορές. Ξέρεις που βρίσκεται μόνο η διαφορά, Γιώργο? Στο Κιτς. Δηλαδή έχει ο Ερντογάν μια προεδρική φρουρά με τους Μογγόλους εντυπένους νεοοθωμανούς μέσα στο προεδρικό μέγαρο. Αυτά δεν τα γουστάρει, για να το πούμε λαϊκά, ο Κιλιτσδάρογλου. Αλλά από εκεί και πέρα, στην επέμβαση στα Δωδεκάνησα, δεν διαφωνεί κανένας. Υπάρχει από την Αξινέρ μέχρι τον Ταβούτογλου, τον Μπαξελή, τον Κιλιτσδάρογλου, όποιον θέλεις, όλοι είναι υπέρ. Γιατί τους ενώνει ο εθνικός όρκος. Μάλιστα. Ρωτούν εδώ πάρα πολλοί ακροατές. Το κουρδικό στοιχείο, είτε ενσωματωμένο στην τουρκική κοινωνία, είτε όχι ενσωματωμένο, παίζει κάποιο ρόλο κατά τη γνώμη του κυρίου Πικραμένου σε εξελίξεις? Μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο? Το κουρδικό στοιχείο υπό νορμάλ συνθήκες κινείται μεταξύ 8 και 10%. Από εκεί και πέρα στους Κούρδους υπάρχει, αν θέλεις, και μία παράδοση φίλιας διαμάχης μεταξύ τους, ενδοκουρδική δηλαδή, όπως υπάρχουν και οι λεγόμενοι αγάδες, οι οποίοι εξαγοράζονται πριν τις εκλογές. Αυτοί έχουν από πίσω τους δεκάδες χιλιάδες ψήφους, που σημαίνει ότι το τουρκικό κατεστημένο γνωρίζει τις αδυναμίες των Κούρδων και τους μανιπουλάρει. Δεν θα παίξει ρόλο. Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Ερντογάν με αυτή την πόλωση, και αν αύριο γίνει τελικά η κίνηση, η καταδρομική αν θέλεις, είναι να τραβήξει τους εθνικιστικούς
μαζικούς ψήφους που έχει πάρει η Αξενέρ από τον Μπαχτσελή προκειμένου να κάνει το μεγάλο άλμα. Διότι ο Μπαχτσελή αυτή τη στιγμή είναι στο 5%. Του έχει κάνει η Αξενέρ μεγάλη ζημιά. Για να μπορέσει λοιπόν τον κόσμο, τον απλό που θα ψηφίσει Αξενέρ, να τον πάρει ο Σουλτάνος, πρέπει να γίνει βασιλικότερος του βασιλέως. Μάλιστα. Τώρα, ρωτούν άλλοι εδώ, όπως ο φίλος μου ο Αριστίδης. Λέει, καλημέρα κύριε Πικραμένε. Αν αυτό είναι ένας ευρύτερος στρατηγικός σχεδιασμός με τακτικές κινήσεις. Και μας είπατε λίγο για το ρόλο της ΜΙΤ. Οι ξένες μυστικές υπηρεσίες, οι ευρωπαϊκές, οι αμερικανικοί, δεν έχουν αντίληψη το που πάει η Τουρκία. Βεβαίως έχουν αντίληψη, αλλά όπως το είπες και πριν, όπως βγαίνει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και λέει το οικόπεδο της Τουρκίας ενώνει τρεις θάλασσες και δύο υπήρους και με τίποτα δεν πρέπει να το αφήσουμε στη ρωσική σφαίρα επιρροής, αυτός είναι ο γενικός κανόνας. Οι μυστικές υπηρεσίες, για να το πούμε στον κόσμο, ουσιαστικά υλοποιούν τις προτεραιότητες και τη στρατηγική των πολιτικών. Οι ίδιες δεν ασκούν εξωτερική πολιτική. Οι κυβερνήσεις κάνουν είτε σε συλλογή πληροφοριών είτε στις λεγόμενες βρώμικες επιχειρήσεις. Σωστά. Δίνουν όμως την εικόνα το που του πάει η Τουρκία με τους γείτονές της. Βεβαίως. Να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τις μυστικές υπηρεσίες. Μισό λεπτό. Αν διαβάσεις όλα τα reports, τις αναφορές των think tank τα τελευταία 10-15 χρόνια, γνωρίζουν που το πάει η Τουρκία. Θυμάσαι, ο Σαρκοζή το 2008 είχε δώσει συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση στη Γαλλία. Ξέρεις τι τους είπε, Γιώργο? Τους είπε, ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι αν θέλετε πολύ λογικό η κάθε χώρα να έχει φιλοδοξίες, αναφερότανε στην Τουρκία. Είναι στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού. Από εκεί και πέρα στην πράξη θα φανεί ποιος θα κερδίσει αγορές, ποιος θα κερδίσει συμμάχους. Το παιχνίδι δηλαδή είναι ελεύθερο, είναι ελεύθερη αγορά, παίζεται. Και να ξέρεις κάτι, ένας ο οποίος δείχνει ότι είναι φιλόδοξος, ότι βάζει την μπάρα πάντα παραπάνω, αποκτάει αν θέλεις και έναν, πώς να το πούμε, έναν σεβασμό από τον αντίπαλο. Ότι δεν είναι κανένα παιδαρέλι, ότι κάτσε ρε, αυτός μπορεί σε 10-15 χρόνια πρακτικά να μετράει στη διεθνή σκηνή. Μήπως να αρχίσουμε από τώρα να τον πλησιάζουμε για να κάνουμε business αργότερα. Έτσι λειτουργεί η ψυχολογία στη διεθνή κοινότητα. Άρα, οι σύμμαχοι μας... Σε αντίθεση με την Ελλάδα, έτσι, αυτός πόντα ήταν, το κατάλαβες. Το καταλάβαμε όλοι. Αλλά εγώ από την άλλη εισπράττω και το εξής. Οι σύμμαχοί μας λοιπόν στις μεταξύ μας συνομιλίες δεν μπορεί να λένε ότι δεν γνωρίζουν. Όταν λοιπόν τοποθετούνται με βάση αυτό που περιγράφεις, να καθίσετε να τα βρείτε στα πλαίσια ενός διαλόγου, διότι είστε δημοκρατικές χώρες κτλ. Κτλ. Μέλη μας του ΝΑΤΟ ή σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, ή μία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλη υπό ένταξη. Κάπου μας κοροϊδεύουν λοιπόν. Αυτό μας λες ανοιχτά. Δεν έχουν, Γιώργο, πώς το λέει, χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει. Μωρέ, εντάξει, δεν αλλά... θέλουν σύγκρουση με την Τουρκία. Γιατί δεν θέλουν? Υπάρχουν τρεις παράγοντες τους οποίους η Ελλάδα δεν μπορεί να τους ανατρέψει. Πρώτον είναι η γεωγραφική θέση της Τουρκίας. Η Τουρκία, αν θέλει, ελέγχει τις μεταναστευτικές ροές. Είναι μεγάλο χαρτί αυτό. Δεύτερον, είναι το ενεργειακό. Είναι κόμβος ενεργειακής ροής. Και το τρίτο είναι η επαφή, αν θέλεις, με τον Κάφκασο και με τη Ρωσία. Εν ολίγης, ΝΑΤΟ, ενέργεια και μεταναστευτικό, για να μην μιλάσουμε τώρα για τζιχαντιστές κλπ, είναι τα τρία χαρτιά που και ο Ερντογάν να μην ήταν στην εξουσία. Αν είχες έναν καπάτο πολιτικό όπως είναι ο Ερντογάν, θα έκανε παζάρι με αυτά τα τρία χαρτιά κάθε μέρα. Και αν δεν το ξέρεις, νομίζω ήδη παίζει στα διεθνή δίκτυα, η Σουηδία μπαίνει στη διαδικασία να αναθεωρήσει το νόμο περί τρομοκρατίας της για να ικανοποιήσει το Σουλτάνο. Καταλαβαίνεις που έχουμε φτάσει. Γιατί λοιπόν ο Ερντογάν να μην εκβιάζει, αφού τη βγάζει τη δουλειά? Ερώτηση του φίλου μου του Μάριου. Μπορεί η Ελλάδα μες στο ΝΑΤΟ ταυτοχρόνως να εκβιάσει, να θέσει τα δικά της βέτο? Ναι, μια άλλη Ελλάδα με μια άλλη νοοτροπία, με ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, με υπηρεσίες πληροφοριών που πραγματικά είναι υπηρεσίες πληροφοριών και όχι αυτό που ζούμε τώρα με υποχρηματοδότηση, υποστελέχωτη. Φοβάμαι ότι οι Τούρκοι θα κάνουν κίνηση και θα μας πιάσουν στον ύπνο. Θα μας πιάσουν στον ύπνο διότι η ροή πληροφοριών από απέναντι βρίσκεται μη ικανοποιητικά πλαίσια και δεν θέλω να το προχωρήσω παραπάνω για λόγους εθνικής ασφάλειας. Εντάξει, αυτό το λες εσύ, εμείς δεν το ξέρουμε. Ακούμε έναν. Εγώ το λέω, αναλαμβάνω την ευθύνη όσο λέω. Ο οποίος είναι εμπειρογνώμονας σε τέτοια ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα, για να το λες, κάτι ξέρεις παρά περισσότερο από εμάς.
εμείς μένουμε σε αυτά που γνωρίζουμε και σε ρωτάμε πώς κατά τη γνώμη σου θα έπρεπε να κινηθούμε σε αυτό το περιβάλλον με αυτούς τους σχετισμούς που περιγράφεις. Λοιπόν, αν οι Τούρκοι αποφασίσουν ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα κάνουν κήψη, η Ελλάδα, ενώ διακλαδική διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών του ΓΕΘΑ και ΕΙΠ, με ό,τι μηχανισμούς έχουν, με όποια συνεργασία μπορεί να τους δώσει η αντίστοιχη γαλλική υπηρεσία, μην ξεχνάς ότι έχουμε υπογράψει τη λεγόμενη αμυντική συμφωνία με τους Γάλλους. Οπότε από τους Γάλλους περιμένουμε ροή πληροφοριών από δορυφόρους και ροή πληροφοριών από τα δίκτυα των Γάλλων εντός της Τουρκίας. Η Ελλάδα λοιπόν θα πρέπει 4 ώρες πριν φύγει η εντολή από το Προεδρικό Μέγαρο της Τουρκίας προς το Γενικό Επιτελείο να γνωρίζει ότι οι Τούρκοι είτε επιβιβάζονται αν θέλεις είτε ετοιμάζονται να κάνουν κίνηση. Αυτό λοιπόν το υλικό θα πρέπει να μαζευτεί μέσα σε 6, 7, 10 ώρες. Να πάει σε ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και να τους πει με βάση τις πληροφορίες μας θα γίνει κίνηση εντός 24 ωρών. Αν δεν σηκώσετε το τηλέφωνο να μιλήσετε με τον Ερντογάν και να του πεις οι Έλληνες το μάθανε, έχασε το πλεονέκτημα ευνηδιασμού, εμείς ως Ελλάδα θα προχωρήσουμε σε προληπτικό χτύπημα εκεί που ετοιμάζονται οι Τούρκοι. Γιατί η ίδια μας ύπαρξη και η ανεξαρτησία μας δεν μπορούν να μπουν στο τουρκικό παζάρι. Αν δεν γίνει αυτό, οι Τούρκοι, Γιώργο, θα έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και δεν θα ζήσουμε ήμια, θα ζήσουμε μια δεύτερη μικρή Κύπρο. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, κύριε Πικραμένε, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δεν ακολουθεί μια πολιτική κατευνασμού ότι θέλει άγκυρα της το προσφέρει απλόχερα και το κάνει μόνος του. Ναι, ακριβώς. Όχι, φυσικά και όχι. Από πίσω υπάρχει Λονδίνο και Ουάσιγκτον. Αυτά τα γνωρίζουμε. Είναι πώς το λένε, είναι ανοιχτές, πώς το λένε, παραβιάζουμε ανοιχτές πόρτες ανοιχτές στήρες αυτή τη στιγμή. Φυσικά, ο στόχος είναι να μπορούν να συνεχίσουν να πουλάνε όπλα σε Ελλάδα και Τουρκία, αυτό που κάνουν τις τελευταίες δεκαετίες, να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την νοτιοανατολική πτέρυγα, γιατί τώρα το πρόβλημα είναι η Ρωσία. Από εκεί και πέρα έχουν αποφασίσει οι μεγάλοι, ας το καταλάβουμε καλά, ότι η Τουρκία προχωράει και η Ελλάδα θέλει δε θέλει μπαίνει σε αυτή τη λεγόμενη νεοοθωμανική σφαίρα επιρροής. Μην περιμένουμε πέρα από κάποια ροή πληροφοριών και κάποιο αμυντικό υλικό να έχουμε περιττέρω εμπλοκή είτε της Γαλλίας είτε των ΗΠΑ. Αυτό που λέμε εμείς το λένε οι Ισραηλινοί με το Ιράν. Μόνοι τους θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Λέει ο Λεωνίδας εδώ, μα τι λέτε να ανταλλάξει πληροφορίες το ελληνικό κράτος με τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες. Υποτίθεται ότι αυτό πρέπει να συμβαίνει ήδη, κύριε Πικραμένε, στα πλαίσια. Συμβαίνει σε επίπεδο. Υπάρχει το δίκτυο δορυφόρων Έλιος, το γαλλικό. Πληροφορίες παίρνουμε. Να σου φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αν αύριο σηκωθούν Ραφάλ και χτυπήσουν στόχους μέσα στην Τουρκία, χρειάζεσαι δορυφορική εικόνα για να δούνε τι χτυπήσανε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για απλά πράγματα. Αυτά γίνονται 24 ώρες το 24ωρο. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να ξέρεις 24 ώρες πριν ότι ελήφθη η απόφαση από το τουρκικό προεδρικό μέγαρο προς το Γενικό Επιτελείο για να ξεκινήσει επιχείρηση. Αν δεν το γνωρίζεις, το 24 που λέω είναι στη χειρότερη περίπτωση, έτσι. Αν δεν το γνωρίζεις, θα βρεις τον Τούρκο είτε στη Βραχονησίδα, είτε θα σου έχει βομβαρδίσει μία φρουρά στην Καλόλυμνο και στο Φαρμακονήσι και θα ξυπνάς εσύ 7 η ώρα το πρωί με τους δημοσιογράφους να πηγαίνουν να τραβάνε πλάνα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Παίζει τα αρέστα του ο ελληνισμός. Το καταλαβαίνουμε αυτό ή όχι? Λέει Βάσο, για μένα κύριε Πικραμένε δεν αρκεί το επιχείρημα ότι οι μεγάλοι ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την Ουκρανία και καλά και δεν τους καίγεται καρφί για τις απειλές της Τουρκίας και την αμφισβήτηση των ελληνικών συνόρων και την Κύπρο. Και το συμπληρώνει αυτό ο φίλος μου ο Αλέκος που λέει εδώ πέρα, κύριε Πικραμένε, καλή ανάλυση, αλλά πιστεύετε ότι ειλικρινά οι μεγάλοι παίκτες θέλουν την Τουρκία γενικό κουμανταδόρο σε Αιγαίο και Κύπρο και να την κοιτούν? Όχι, δεν τη θέλουν, αλλά από την άλλη, επειδή πλέον οι προτεραιότητες έχουν μεταφερθεί στον Ειρηνικό ωκεανό, δεν είμαστε στην ψυχροπολεμική περίοδο. Πλέον αφήνουν, αν θέλει, στην Τουρκία να κάνει ένα βήμα παραπάνω από τη στιγμή που βλέπουν ότι και οι όμορες χώρες, Ελλάδα, Συρία, Ιράκ, έχουν λίγο
πολύ αποδεχτεί τον τουρκικό τσαμπουκά. Δηλαδή θα έρθει τώρα άλλος στο σπίτι σου από τη στιγμή που εσύ δεν έχεις την πρόθεση να το προστατεύσεις ο ίδιος, να σου κάνουν το σωματοφύλακα. Δεν θα τον κάνουν, γιατί έχουν δικές τους προτεραιότητες, επειδή είναι κράτη με δική τους εξωτερική πολιτική. Θέλω να πω ότι η ίδια η ζωή πολλές φορές διαμορφώνει τους συσχετισμούς δυνάμεων. Όσο εσύ αφήνεις τον Τούρκο, ο Τούρκος προχωράει. Μόλις του κατεβάσεις 1-2 μπαϊρακτάρ, εκεί θα αρχίσει να ξύνει το κεφάλι του. Τι έγινε οι Έλληνες, μήπως ξυπνήσανε. Αλλά ποιος θα ρίξει τον μπαϊρακτάρ, το Μαξίμου, η αντιπολίτευση? Βλέπετε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουλτούρα εθνικής ασφάλειας. Εδώ δεν υπάρχει συμβούλιο εθνικής ασφάλειας. Τι λέμε τώρα? Κάτι τελευταίο, κύριε Πικραμένε, το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που ρωτάει ο φίλος ο Γρηγόρης. Αισθάνεται, λέει ο κύριος Πικραμένος, ότι αυτή την περίοδο στον άξονα της νοτιοανατολικής Μεσογείου, δεν συζητώ βέβαια, λέει, για την Ουκρανία κτλ., γίνεται ένας χορός, σας το διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει, κύριε Πικραμένε, ναι, πρακτορών. Όλες οι υπηρεσίες είναι από πάνω. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, το μεγάλο πάρτι σε υπηρεσίες πληροφοριών γίνεται στην Ουκρανία. Είναι πάνω από 15 υπηρεσίες πληροφοριών όμορων κρατών της Ουκρανίας. Η Ρωσική, η ΗΠΑ, η BND, η Γερμανική, η DGSE, η Γαλλική, που βρίσκονται επιτόπου, διότι αυτή τη στιγμή εκεί είναι η πυρκαγιά. Η Ανατολική Μεσόγειος, αν θέλετε, είναι σε μία φάση ψήξη-κατάψυξη, ψήξη-κατάψυξη. Κάπως έτσι δουλεύει. Οπότε περισσότερο έχει να κάνει με τα πλοία ηλεκτρονικού πολέμου που πλέουν στην Ανατολική Μεσόγειο και τους δορυφόρους που τραβάνε. Πριν από 2 εβδομάδες, 3, αν θυμάστε, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε μεγάλη άσκηση στην Κύπρο, η οποία άσκηση ήταν ουσιαστικά μία εξομοίωση, αν θέλετε, αεροπορικής επιδρομής στο Ιράν. Η Κύπρος έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε προκεχωρημένο φυλάκιο για την εκπαίδευση Ισραηλινών καταδρομέων και των ρωσικών F-35 με στόχο το Ιράν. Να το λάβουμε και αυτό υπόψη, κατά πόσο οι Ισραηλινοί αύριο, αν ο Ατήλας μπει μέσα στη Λευκοσία, θα στηρίξουν την εθνική φρουρά. Αυτά τα σημειώνουμε. Προλάβατε τώρα εδώ πέρα ερώτημα της Δέσποινας. Είπατε, λέει, όλους παίκτες στην περιοχή. Αλήθεια, βλέπετε το Ισραήλ ότι θα άφηνε μια Τουρκία ανεξέλεγκτη και έναντι της Ελλάδας και έναντι της Κύπρου, όχι για την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά για τα δικά της συμφέροντα του Ισραήλ, εξόδου στη θάλασσα? Η απάντηση είναι ναι, και γιατί αν ο Ερντογάν αύριο δώσει στεγνά, όπως λέμε στα λαϊκά, τη Χαμάς, η οποία αυτή τη στιγμή έχει κεντρικά γραφεία στην Κωνσταντινούπολη, και αν γίνει το deal με τον ενεργειακό, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με Ανατολική Μεσόγειο να περνάει μέσω Τουρκίας και να προμηθεύει την Ευρώπη, οι Ισραηλινοί θα πουλήσουν και την Ελλάδα και την Κύπρο. Γιατί είναι καθάρματα? Όχι, διότι το Ισραήλ είχε πάντα το δόγμα της περιφέρειας. Δηλαδή, ό,τι δεν είναι αραβικό είναι φίλος μου. Και φίλος μου είναι ό,τι ακουμπάει τους Άραβες. Παλιά ήταν το Ιράν του Σάχη, η Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν σήμερα με τον Αλίεφ. Κύπρος και Ελλάδα είναι μακριά από το σκληρό πυρήνα εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ. Οπότε, με τους Ισραηλινούς, η κατάσταση είναι ευκαιριακή. Είναι μέχρι να τους κλείσει το μάτι ο Ερντογάν και να τους πει: κόβω δεσμούς με αδελφούς μουσουλμάνους, κόβω δεσμούς με υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, ελάτε να τα βρούμε και να κάνουμε deal. Θα του ανοίξουν τα χέρια στο Τελαβίβ. Αυτό είναι σίγουρο και το υπογράφω. Λοιπόν, και κλείνω με ένα ερώτημα του Χρήστου, έτσι θα κλείσουμε. Στο πλαίσιο των όσων περιγράφεται, κύριε Πικραμένε, ως εμπειρογνώμονας, λέει, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που άκουσα σήμερα, στο πώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών κτλ., φρονείται ότι πρέπει να υπάρξει μία σύσταση στους Έλληνες πολίτες στο πώς λειτουργούν αυτό το διάστημα οι περίφημες διάσημες πλατφορμές, να το φιλτράρουμε λίγο, μπορεί να γίνεται παιχνίδι από εκεί? Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή ο Elon Musk δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η εξαγορά του Twitter, βρίσκονται στις τεχνικές λεπτομέρειες, και επειδή ο ίδιος έχει και την άλλη την εταιρεία, τη SpaceX, η οποία κάνει τα ταξιδάκια στο διάστημα και θέτει δορυφόρους σε τροχιά, έχει θέσει ήδη δορυφόρους σε τροχιά, τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους της Τουρκίας. Με τον Ερντογάν μιλάνε στο τηλέφωνο, για να το πούμε πρακτικά. Υπάρχει λοιπόν μεγάλος φόβος από τη μεριά των Γιουλενιστών, οι οποίοι βρίσκονται εξόριστοι σε Ευρώπη και ΗΠΑ,
ότι οι χιλιάδες λογαριασμοί που διατηρούν αυτή τη στιγμή στο Twitter για να ενημερώνουν το τι συμβαίνει εντός της Τουρκίας θα κλείσουν ή θα φιλτραριστούν από το Musk στη λογική ότι δεν θέλω να δυσαρεστήσω τον καλό μου τον πελάτη, τον Σουλτάνο. Μάλιστα, το κρατώ αυτό. Θα σας ευχαριστήσω κύριε Πικραμένη για τη συζήτηση σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.